Είμαστε για λίγο ακόμη. Εσείς τηλεφωνείτε στο 23657 να διεκδικήσετε τις τρεις προνοητικές δωρεάν επιταγές συνολικής αξίας 45 ευρώ προσφορά της Πίνδου. Μάλλον για τόσο λίγο, για 25 λεπτά ακόμη. Οπότε μην ανησυχείτε. Μπορείτε ακόμη να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την ζωντανή μας συζήτηση εδώ με τον αντιπρόεδρο της Εψιπήρου, τον κύριο Βασίλη Επιμείου. Καλησπέρα. Καλησπέρα για εμένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς χαιρόμαστε που ήρθες. Κάθε χρόνο. Θα πρέπει να είναι επαιτειακό αυτό. Μα υπάρχουν θέματα. Για... Ναι, καταρχήν, Βασίλη, σου μιλάμε στον ελληνικό, νομίζω. λόγω της πολύ καλής συνεργασίας που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια που είστε και στη διοίκηση της ΨΕΠΣ, μάλλον με όλη τη διοίκηση, με όλο το συμβούλιο. Προσπαθούμε. Εσύ θα μας το πεις τώρα αυτό. Τελειώνει, να ξεκινήσουμε αυτό το σχόλιο, μάλλον. Τελειώνει η πρώτη τετραετία. Η πρώτη, γιατί φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες. Εντάξει. Σίγουρα θα είμαστε υποψήφοι. Το λέω αυτό γιατί. Έτσι, έχετε μιλήσει και με τον πρόεδρο, το γνωρίζετε ότι θα είμαστε σίγουρα υποψήφοι. Καταρχήν, δεν ξέρουμε αν είναι υποψήφιο. Ένα καλό τύπο. Μπορεί να μην υπάρχει αντίπαλο δέος, όπως δείχνουν τα πράγματα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, ακόμα δεν υπάρχει. Έτσι. Βέβαια, εδώ σε εκπομπή σας είχαν ανακοινωθεί ότι θα υπάρχει υποψήφιος. Έτσι. Τώρα, κατά πόσο θα υπάρχει. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε, να προσφέρουμε. Πιστεύουμε ότι έχουμε κι άλλο να δώσουμε. Θα δούμε. Θα είμαστε σίγουρα υποψήφιοι. Μια πρώτη αποτίμηση για την ολοκλήρωση της θητείας από αυτά που είχατε στο μυαλό σας. Γιατί τώρα εντάξει, ο πρόεδρος έδωσε τη δική του διάσταση. Ναι. Εσύ και ως αντιπρόεδρος, αλλά εσύ και πρόεδρος της Επιτροπής των Πρωταθλημάτων, που έχεις επομιστεί ένα σημαντικό βάρος στην διοργάνωση των πρωταθλημάτων. Ότι γίνανε πολλά πράγματα, γίνανε πολλά πράγματα. Δηλαδή η Τράπεζα Αίματος πιστεύω ήταν από τα πιο βασικά. Τα σεμινάρια που κάναμε όσον αφορά την καρδιά, το γύρισμα της γλώσσας από τα πρώτα χρόνια πολύ σημαντικά. Αλλά και ένα άλλο σημαντικό όσον αφορά το πρωτάθλημα που μπήκανε play-off και play-out. Ναι. Έτσι, για να κάνουμε το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, πάντα βέβαια συζήτηση με τις ομάδες. Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλό. Βέβαια, στην Α φέτος είναι για την πρώτη χρονιά, θα το δούμε. Πιστεύω όμως πάλι. Είναι καλά, μια χρονιά η οποία θα δείξει αν αυτό το μέτρο θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Μπράβο. Ναι. Στη Β, παράδειγμα, η αεραστεχνική που έχει ξεκινήσει από πέρσι, είδαμε πέρσι ότι πραγματικά μέχρι και τις τελευταίες αγωνιστικές. Είναι ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Και αν δούμε και τη βαθμολογική κατάταξη τώρα αυτή τη στιγμή των ομάδων όπως είναι τώρα και προς την κορυφή στη Β και προς το τέλος, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ίδιο γίνεται και στη Γάμα φέτος. Έτσι έχουν πάει πολλοί ποδοσφαιριστές, έχουν γυρίσει στη Γάμα αεραστεχνική και βλέπουμε πάρα πολύ καλό ποδοσφαιρό. Ενισχύουν τα χωριά τους. Πάρα πολύ καλό ποδοσφαιρό. Δηλαδή, εγώ επειδή έχω παρακολουθήσει μάτς, νομίζω ότι βλέπω Β' αεραστεχνική. Εμείς δεν προλαβαίνουμε να δούμε και Β' και Γ', βλέπουμε κυρίως την Α. Εντάξει, αλλά σίγουρα γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Θα ισχύσουν και φέτος λοιπόν τα play-off και στη Β', έτσι. Ναι, ναι. Πολλοί κόσμος στα γήπεδα. Που δεν το περιμέναμε τόσο πολύ, έτσι, τόσο πολύ κόσμο, αλλά βλέπουμε υπάρχουν παιχνίδια πάρα πολύ σε κόσμο. Αυτό θεωρείς ότι είναι και μια ακόμα επιτυχία της διοίκησής σας, ότι ο κόσμος έχει ξανασταθεί, έχει επιστρέψει στο αεραστεχνικό, ναι. Έχουν μπει νέα πρόσωπα, γενικότερα είναι όλα βελτιωμένα. Πιστεύω ότι έχει αλλάξει όλη η δομή και βλέπουμε, επειδή είναι και καλύτερο το ποδόσφαιρο, δεν έχουμε τα παλιά που υπήρχαν, παράδειγμα, ότι θα πάμε σε ένα γήπεδο ή να γίνει μια φασαρία οτιδήποτε. Εντάξει, έχει πάει μπροστά ναι, το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται τίποτα όμως, δεν έχουμε και εμείς τι να πούμε κάθε εβδομάδα. Αυτό είναι και έτσι πρέπει να είναι όμως, έτσι. Και έτσι πρέπει να είναι όμως, έτσι. Παλιά γινόταν. Παλιά, υπήρχαν διάφορα. Και πολύ παλιά γινόταν. Δηλαδή, αν είναι πράγματα και να μην συμβαίνει έτσι. Τίποτα. Δεν είναι πρωτάθλημα αυτό, Βασίλη. Πολύ κάνω πλάκα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι οι καλτ καταστάσεις όντως αποφεύγονται τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον. Ναι, εντάξει. Μάλλον έχουν περιοριστεί. Εμένα ναι, είμαστε ρεαλιστές. Τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτή η διοίκηση πόνταρε και σε αυτό το κομμάτι πολλά. Δηλαδή στην εκπαίδευση και των παραγόντων και των αθλητών των ίδιων. Θεωρείτε ότι έχετε. Ακόμα πρέπει να κάνουμε. Ότι ο πύχης έχει μπει ψηλά και θα πάει ακόμη ψηλότερα. Ναι, έτσι πιστεύουμε και έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Έτσι, σαν διοίκηση. Και θα δούμε ότι αν πάνε όλα καλά και εκλεγούμε και άλλη μια τετραετία, ότι έχουμε ακόμα να δώσουμε και άλλα πράγματα. Έτσι και όσον αφορά και τις διοικήσεις, να έρθουμε πιο κοντά στις διοικήσεις. Γιατί αυτοί ματώνουν για το αεραστεχνικό. Κακά τα ψέματα, έτσι. Και για να υπάρχουμε εμείς, παράγοντες είναι. Α, προφανώς. Έτσι. Και κάπως έτσι έχετε εκλεγεί κι εσείς. Ναι. Να πάμε λιγάκι τώρα στα play-out της Α, που είναι η πρώτη χρονιά λοιπόν, που εφαρμόζεται. Στην Α φέτος έγιναν τα play-out σε μια συγκέντρωση που έγινε το καλοκαίρι. Συμφώνησαν οι ομάδες με το σκεπτικό το εξής, ότι θα πέσουν τρεις ομάδες σίγουρα. Και ο 11ος, 12ος και ο 13ος θα κάνουν αγώνες κατάταξης. Ποιος θα πέσει στη Β' αεραστεχνική. Αυτοί θα ξεκινήσουν ο 11ος με 2 βαθμούς, ο 12ος με 1 και ο 13ος με 0. Με 0. Έτσι. Όπως είναι στη Β' που πάνε να ανέβουν για την Α, τα play-off. Που θα, εκεί παίζουν, ανεβαίνουν οι πρώτοι απευθείας και οι πρώτοι απευθείας, ο δεύτερος. Ο τρίτος και ο τέταρτος παίζουν μπαράζ. Παίζουν μπαράζ. Εκεί θα ανέβει ο πρώτος στους αγώνες μπαράζ αυτούς που θα ανέβουν. Ο δεύτερος που μπορεί να παίξει μπαράζ με τον δεύτερο στα play-off πάντα του άλλου ομίλου, όπως έγινε πέρυσι παράδειγμα με τον Παρακάλαμο που ανέβηκε, αυτό θα εξαρτηθεί φέτος, όπως και στη Γάμα, από τις ομάδες που θα έχει η Ένωσή μας σαν Ένωση στη Γάμα Εθνική. Δηλαδή, αν η Κρανούλα παραμείνει, θα γίνει. Αν δεν παραμείνει, που ευελπιστούμε να παραμείνει,
Φυσικά να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχουν μπαράζ για τη ΓΑΜΑ Εθνική, οπότε ο πρώτος. Όχι, ο πρώτος ανεβαίνει απευθείας. Αλφα κατηγορία θα ανέβει απευθείας. Φέτος ανεβαίνει απευθείας. Σωστό και αυτό. Αν μείνει η κρανούλα και ανέβει η μια ομάδα. Ναι, ναι. Και το έχουμε βάλει και στην προκήρυξη, είναι μαύρα γράμματα κανονικά, ότι όσες ομάδες θα είναι στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, αναλόγως θα είναι και στο δικό μας το πρωτάθλημα στις κατηγορίες των ΕΠΣ. Λογικό είναι. Περιμένουμε, όπως είπατε, πέντε αγωνιστικές μείνανε. Θέλουμε να μείνει. Έτσι το συζητάμε. Είναι αλήθεια. Να έχουμε περισσότερες ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί όλες οι ομάδες αξίζουν έτσι. Η άνθρωπη τη Κρανούλα μετά από αυτή την μήνυ, θα έλεγα εγώ, μικρή όχι, αντιπαράτηση που υπήρξε. Δεν υπήρχε καμία αντιπαράτηση. Θέλω να πω, επειδή ήταν ένα ζήτημα σημαντικό για την ίδια την Κρανούλα, την ίδια την ομάδα ως σωματείο, αντιλήφθηκαν ότι κάπου είχε γίνει λάθος από την πλευρά του. Καλύτερα να τα αφήσουμε, να μην το συζητήσουμε. τελείωσε η συζήτηση. Όχι, τελείωσε. Εντάξει. Το παιχνίδι με τον παρακάλαμα. Έτσι. Παιδιά, για τώρα πάμε για παρακάτω. Λόγο, αυτό, δεν μπορώ να θυμηθώ τι είχε συμβεί. Ήταν τέλο πάντων. Τελείωσε αυτό. Τώρα κοιτάμε να παραμείνει η Κρανούλα οπωσδήποτε. Στη ΓΑΜΑ Εθνική, για από εκεί και πέρα. Το μάτς Κυπέλλου λέμε τώρα. Το μάτς Κυπέλλου, ναι, το θυμήθηκα, ορίστε. Εντάξει, αυτό είναι κάτι. Τελικά ποιος έχει δικαιωθεί, ποιος δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε ο παρακάλαμος. Δικαιώθηκε ο παρακάλαμος. Παρακάλαμος, ναι. Ναι. Παιδιά, τόσο που συμβαίνουν, κάποιες φορές μπλοκάρει και το μυαλό. Εντάξει, και η Α τώρα παράδειγμα έχει πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Εγώ θεωρώ παράδειγμα φέτος ότι είναι πολύ καλό. Εκτός από τις δύο ομάδες παράδειγμα που βλέπουμε. Εγώ το θεωρώ τριών ταχυτήτων. Δηλαδή, δύο ομάδες παλεύουν. Οι δύο. Έξι ομάδες που είναι μέχρι την 8η θέση και βλέπεις άλλες υπόλοιπες 8 ομάδες που παλεύουν. Έτσι, αν πούμε το Βελισσάριο έφυγε τελείως, σταμάτησε. Οι Αμπελόκηποι κάνουν φιλότιμη προσπάθεια και πρέπει να πούμε και μπράβο και στη διοίκηση. Με πολύ μικρό μέσο όρο ηλικία. Και μπράβο στη διοίκηση. Ναι. Παλεύει αυτού όλα τα παιχνίδια. Την αποχώρηση του Βελισσαρίου θεωριστικά που άλλαξε λιγάκι τις ισορροπίες του πρωταθλήματος. Είναι ένα μελανό σημείο η αποχώρηση. Εντάξει, είναι ένα ιστορικό σωματείο όπως το Βελισσάριο. Μελανό σημείο είναι έτσι. Γιατί το Βελισσάριο έχει μια ιστορία. Γενικότερα και την εξαγωγή του πρωταθλήματος. Ετών. Έτσι δεν αλλάζει κάτι. Αλλά από εκεί και πέρα όμως τώρα όπως ξεκίνησε φέτος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Έτσι, αλλά δεν πάβει όμως να έχει μια ιστορία και πιστεύω πραγματικά ότι το Βελισσάριο θα ξαναπανέλθει. Έτσι. Ναι. Δεν νομίζω δηλαδή. Θα πρέπει ιστορία. Να βρεθούν οι άνθρωποι που θα την οδηγήσουν και πάλι. Συμφωνούμε, αλλά εντάξει, κάποιες στιγμές κάποια πράγματα έρχονται, παρέρχονται, ξαναέρχονται. Έτσι είναι. Έτσι. Κύκλους κάνει ζωή. Κύκλους, ναι. Το ποδόσφαιρο. Όσον αφορά τη δεξαγωγή των play-out στις περιβόητες συναντήσεις που γίνονται και μαζεύονται όλοι στα γραφεία της ΕΠΣ, υπήρχαν και οι αντιφρονούντες που δεν θέλησαν να περάσει το μέτρο των play-out. Όχι, όχι, σε συζητήσεις που κάναμε, γιατί ήταν όλοι οι πρόεδροι των ομάδων ή αυτοί που έχουν στείλει τους αντιπροσώπους τους, ήθελαν κανονικά να γίνει. Η πρόταση δικιά μας ήταν να γίνει και για τον πρωταθλητή. Αλλά πάμε ένα-ένα βήμα. Αυτή είναι η επόμενη ερώτησή μου. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ήταν στον πρωταθλητή. Ναι. Νομίζω ότι ήταν επιξίδα φωτεινή για όλους τους παράγοντες ναι. Η περσινή β' κατηγορία. Μπράβο, ναι. Επειδή είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και βλέπαμε και μέχρι την τελευταία αγωνιστική πραγματικά υπήρχε ενδιαφέρον και την τελευταία αγωνιστική γίνανε μάτς. Παράδειγμα, ποιος θα σωθεί στην κατηγορία. Έτσι και όχι μόνο ποιος θα ανέβει από τη β', γιατί έπαιζαν με τους πρώτους ή ήταν τελευταίοι. Έτσι και υπήρχε ενδιαφέρον. Αυτό βέβαια θα το δούμε όσον αφορά τον πρωταθλητή. Ξεκινήσαμε με αυτό το βήμα. Θα μπαίνει ο πρωταθλητής, δηλαδή θα κρίνεται στα play-off ο πρωταθλητής. Συζητήσαμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, αναλόγως τη βαθμολογία μπορεί να έχει. Δηλαδή, τώρα σας πω παράδειγμα, το Βελισσάριο μια χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα με 15 βαθμούς διαφορά, θα τον βάζαμε να παίξει στα play-off. Ναι. Αλλά αναλόγως αν υπήρχε μια συγκομιδή βαθμών κάτω από 6 πόντους παράδειγμα. Ναι. Τότε όπως θα πέρυσι είχε δηλαδή, πολύ Κρανούλα. Πάντα βρισκόμαστε σε κάποιες συζητήσεις. Δηλαδή, η Κρανούλα με την Ανατολή πέρυσι ήταν 30 βαθμούς διαφορά. Και δεν θα παίζανε, φαντάζομαι, ο πρώτος με το δεύτερο, θα μπαίνει στο τρίτο και ο τρίτος και ο τέταρτος. Τετράδα. Βεβαίως. Ναι, ναι. Αν όμως υπήρχε μια διαφορά για να γίνει να μείνει πρωτάθλημα για να του φτάσει. Ναι. Έτσι, για να ξεκινήσουμε. Και φέτος θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Δηλαδή, όπως πάει η διαφορά δυναμικότητα των ομάδων, θα μπορούσε να συμβεί. Θα μπορούσε. Αλλά ας κάνουμε ένα βήμα σιγά-σιγά, να δούμε πώς θα πάει προς τα κάτω. Φαίνεται ότι πηγαίνουμε καλά. Γιατί ακόμα δεν έχει κρυφτεί τίποτα, έχουμε 9 αγωνιστικές. Μιλάμε για 27 βαθμούς. Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο το πρωτάθλημα ούτε για τους πάνω ούτε για τους κάτω, γιατί εκεί πάνω θα παίξουν και με τους τελευταίους που έχουν. 10 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. 10, 10. Μπορεί να είναι 10. 20 ήταν. Ναι, ναι. 20. Που θα παίζουν και με τους τελευταίους που έχουν συμφέρον βαθμολογικό και θα θέλουν να χτυπήσουν όλα τα παιχνίδια. Σωστό, δεν έχει κρυφτεί ακόμα. Έτσι, ακόμα νομίζω είναι. Πάμε τελική ευθεία και είναι το. Τώρα είναι το παιχνίδι. Το τελευταίο κομμάτι του πρωταθλήματος που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σίγουρα. Πραγματικά. Τώρα είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε σε ημιτελικούς κυπέλλου. Είναι εβδομάδα κυπέλλου. Ναι, είναι Τετάρτη. Εβδομάδα, Τετάρτη. Εδώ πρέπει να πούμε ότι μετράνε για πρώτη φορά τα εκτός έδρας γκολ. Πρέπει να το τονίσουμε. Σημαντικό αυτό, να το αναφέρουμε. Αν και το έχει τονίσει ο Πάνος Ογκούλιας, σαν πρόεδρος της Επιτροπής Κυπέλλου και στις ομάδες και το έχουμε αναγράψει και στο site. Αλλά να το ξέρουν και πάλι και στους διαιτητές έχουν ενημερώσει. Άρα ισχύει ό,τι ισχύει γενικά στις κατηγορίες. Το εκτός έδρας γκολ ισχύει από φέτος στους ημιτελικούς. Μάλιστα. Μόνο στους ημιτελικούς. Στους ημιτελικούς μόνο. Στο τελικό. Σίγουρα. Συζητούσαμε πριν στην Νότα του Αραστιχνικού με τον Δημήτρη, αν υπάρχει σκέψη για ημερομηνία τελικού. Ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει. Ξέρω ότι ο κύριος Γκόλιας έχει στείλει ένα έγγραφο προς την Επιτροπή Διοίκησης. Επιτροπή Διοίκησης του Σταδίου. Για τον Ζωσιμάδης μιλάμε. Έτσι, υπάρχει πρόθεση σίγουρα να γίνει. Ναι, εκεί, δεν το συζητάμε. Εκεί.
Το συζητάνε αυτοί γι' αυτό, εντάξει, φαντάζομαι. Ναι. Έχουμε δει ότι το πρόγραμμα του Παζιάννα θα σταματήσει για ένα μήνα όσον αφορά να παίζει μέσα στα παιχνίδια εδώ πέρα στο γήπεδο. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι εκείνο τον καιρό. Εμείς αυτό ζητάμε. Μάρτιο. Κάπου το Μάρτιο, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Μάρτιο, εντάξει, Απρίλιο, γιατί ο Παζιάννα θα παίξει. 1η Απριλίου δεν παίζει εδώ, 8 Απριλίου είναι το Πάσχα. Πριν δεν παίζει. Δηλαδή, υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες. Υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες πολλές. Παίζει κάπου η Εθνική ένα φιλικό, πάλι δεν πηγαίνεται πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, υπάρχει ένας μήνας κενό που θα μπορούμε εκείνο τον καιρό να είναι καλό καιρός. Έτσι. Να δούμε πώς θα πάει, ναι, σίγουρα. Γιατί τώρα έχουμε πάρα πολλές βροχές, δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα. Τα παιδιά ω τώρα στο τεχνικό αγωνίζονται με νερό και με λάσπη. Έτσι. Σίγουρα και είναι δύσκολες και οι συνθήκες και ευτυχώς δεν είχαμε και κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Και πάντα είμαστε σε συζητήσεις με τις ομάδες να αναβάλουμε το παιχνίδι, να μην τα αναβάλουμε το παιχνίδι, να περιμένουμε. Παράδειγμα την Κυριακή μπορεί να έχει κρύο, αλλά δεν είχε τόση βροχή. Έτσι, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Βλέποντας και κάνοντας. Δύο παιχνίδια αναβλήθηκαν στις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στη Μιλιά και στον Έξοδο δεν μπορούσε να γίνει τώρα. Στην Α αναβλήθηκε η κρύα. Λόγω και τη προηγούμενη αγωνιστική στο Πέραμα. Μπράβο. Ναι. Που είχε πάρα πολύ νερό. Πάνω παράδειγμα έχει χιόνι στο Μέτσοβο. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο στο Μέτσοβο. Ναι, τα μισά παιχνίδια δεν μπορούν να τα παίξουν εκεί. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι. Είναι μια ομάδα που είναι στην ΕΠΣ. Ξέρουμε το γήπεδό του. Τα έχουμε προβλήματα. Έχει ιδιαιτερότητες γνωστές. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι υπόλοιπες ομάδες. Ότι θα αναβληθεί το παιχνίδι, θα ξαναοριστεί πάλι στην έδρα του το παιχνίδι. Και αν και την τρίτη φορά και τη δεύτερη ξαναβληθεί, τότε η Ένωση ορίζει άλλη έδρα μετά για να γίνει το παιχνίδι μέσα σε 15 μέρες. Ναι, σε αυτή την περίπτωση όπως είναι αυτή που λέμε τώρα του Μετσόβου, έχετε δεχθεί και εσείς κριτική σαν διοίκηση της ΕΠΣ ότι ίσως μεροληπτείτε υπέρ κάποιων σωματείων? Εντάξει, τώρα, αυτό τώρα εμείς τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα τα σωματεία τα βλέπουμε ένα. Έτσι, να μεροληπτήσουν δηλαδή σε κάποιον. Λέω ότι υπάρχουν και αυτοί που θα δημιουργήσουν ένα θέμα. Έχονται παραπονή, το ξέρουμε. Να σας πω, 4 χρόνια είμαστε τώρα. Ναι. Εγώ θα πω την πρώτη χρονιά. Την πρώτη χρονιά, γιατί το λέγαμε παράδειγμα, λέγανε τότε. Υπάρχει ομάδα που έχει γίνει Μπαρτσελόνα. Σας λέω πράγματα τα οποία τα έχετε αναφέρει εσείς. Δηλαδή, άμα μπούμε σε αυτό το κλίμα και εμείς, θα χαθούμε τελείως. Η Μπαρτσελόνα αυτή χάθηκε. Οι ίδιοι ήταν τότε, οι ίδιοι είμαστε και τώρα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω δηλαδή. Πάντως μετά από 4 χρόνια, φαντάζομαι ότι τα παράπονα δεν είναι όσο μαζικά ήταν την πρώτη χρονιά. Αυτό λέω. Ναι, την πρώτη χρονιά, κοιτάξτε τώρα. Και εμείς ήμασταν μια χρονιά που δεν γνωρίζαμε πράγματα. Λογικό. Μαθαίναμε. Τώρα πάλι λάθη θα κάνουμε, δεν το συζητάμε. Είμαστε εδώ πέρα όμως, προσπαθούμε να κάνουμε όσο πιο λίγα γίνεται. Που στην ουσία μπορεί και να μην κάνουμε και κανένα, αλλά προσπαθούμε να τα λύσουμε. Δεν θα κάνουμε 10. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που μπορεί να ακούς κάθε εβδομάδα τους παράγοντες? Αυτή, να σας πω φέτος ειλικρινά, δεν έχω προβλήματα με τους παράγοντες και δεν έχω πρόβλημα. Το πρόβλημα, που δεν θα το πω σαν πρόβλημα, είναι ότι όλοι είναι ερασιτέχνες, προσπαθούν να παίξουν μέρες οι οποίες να έχουν τα παιδιά να έρθουν στο γήπεδο να παίξουν, και είναι λογικό. Έτσι, προσπαθούμε να αποφύγουμε όπως μέρες είχαμε αυτές τις Σαββατοκύριακο, μην χτυπήσει κανένα παιδί. Και την άλλη μέρα πάνε για δουλειά. Πραγματικά η ΑΕΜ δεν είναι επιβλημένη η αλλαγή εδώ. Μα δεν γινότανε. Και το προηγούμενο παιχνίδι που έγινε με το νησί, παράδειγμα, πάλι κακώς έγινε στο γήπεδο αυτό. Έτσι, δεν μπορούσε. Εκείνη και ευθύνη του διαιτητή όμως όταν βλέπει. Γιατί το ίδιο που έχει τον κύριο Δημητρίου στο μάτι Κατσικά την προηγούμενη εβδομάδα. Από εκεί και πέρα, μόνο ο διαιτητής μπορεί να τα αναβάλει το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα του αγώνα, εγώ μπορώ να επιληφθώ 24 ώρες νωρίτερα. Έτσι, πέσαμε συζητήσεις, έγινε το παιχνίδι εκεί πέρα. Μετά την επόμενη εβδομάδα και από την Τρίτη το είχαμε αλλάξει ήδη και πήγε στην Εψήφη να ενημερωθεί και πράγματα. Με πρωτοβουλία δική σας ή τη καθαρά. Δικιά μου. Σωστό. Δεν γινόταν. Δεν γινόταν να παίξουν εκεί, μπορούσε να χτυπήσει κάποιο. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε το παιχνίδι έτσι. Και σε άλλα γήπεδα. Δηλαδή με την κρύα τώρα που έγινε, υπήρχε αέρας. Μπορούσε να γίνει το παιχνίδι? Δεν μπορούσε να γίνει. Και να μην χτυπήσει κάποιο. Mm. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, άλλο θέλει να παίξει Σάββατο, άλλο θέλει να παίξει Κυριακή. Που δεν είναι προβλήματα στην ουσία. Είναι προσπαθούν θέμα οργανωτικά όμως. Ναι, προσπαθούν όμως για να έχουν και τους ποδοσφαιριστές τους εντάξει, να ξέρουν πότε δουλεύουν. Ακόμα και στικά μας συμβαίνει αυτό έτσι. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, μπορεί να μας πει το πρόγραμμα για να ξέρουν να κανονίσουν τη δουλειά σου. Δεν είναι κακό. Τώρα πώ θέλουν να διαχειρίζονται τώρα 80 τόσα σωματεία που είναι η δυναμική τη ΕΠΣ. Ο καθένα δουλεύει, ο άλλο παντρεύεται, ο άλλο θέλει να βγει, ο άλλο ξενυχτάει. Πώ να γίνουν αυτά όλα? Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Το πρόγραμμα. Το λέω λίγο χιουμοριστικά. Το πρόγραμμα βγαίνει όμω. Έτσι, εντάξει, κατανόηση να υπάρχει. Πόσο εύκολο είναι να βγει το πρόγραμμα? Σε όλε τι συζητήσει που είχαμε κάνει, ότι όταν θα περάσει ένα μάτι στο site για να γίνει αλλαγή, θα πρέπει να συμφωνήσει και η φιλοξενούμενη ομάδα. Δηλαδή, όχι εγώ είμαι ο γηπεδούχο, θέλω να τα αλλάξω από Σάββατο να γίνει Κυριακή. Θα πρέπει να συμφωνεί και η φιλοξενούμενη. Γιατί και αυτοί κανονίζουν τι δουλειέ του. Πάντω πρέπει να έχετε πιάσει το ρυθμό των παραγόντων με βάση αυτά που μας λένε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Δεν γίνεται. Πάντα πρέπει να τους ρωτάμε, πάντα πρέπει να μιλάμε. Πάντα δεχόμαστε παράδειγμα να μιλήσουμε για έναν διαιτητή, να πάμε πίσω στους συγκεντρώσεις που κάνουν τη Δευτέρα διαιτητές, να έρθουν μαζί μας, να ακούσουν. Αλλιώς δεν μπορούμε να λύσουμε τα θέματα. Είναι καλά και πολύ εύκολο να πάρω κάποιον τηλέφωνο τον Νικόλα ή την Έλληνα Αντωνίου και να κάνω παράπονα. Σωστό. Είναι καλύτερα όμως. Γιατί αυτό τους λέω. Παράπονα, τι νομίζεις? Μπράβο, ναι. Με αυτό τους λέω όμως, είναι καλύτερα. Ας με πάρουν με ένα τηλέφωνο ή οποιονδήποτε άλλο μέλος του ΔΣ και να πάμε Δευτέρα πίσω στο συνδυασμό, να καλέσουμε και τον διαιτητή. Εκεί είναι η επιτροπή, αξιόλογοι. Άμα όμως δεν το μιλήσουμε, τι γίνεται? Και το θέμα είναι να υπάρχει ισορροπία. Γιατί παλιότερα θυμάμαι ότι υπήρχαν παράγοντες που μπαίναν στα γραφεία της ΕΠΣ, γινόταν ανάστο κύριο Πέμπτες Παρασκευές. Δεν έχουμε τέτοια εμείς. Ναι, τα έχετε λίγο ισορροπήσει. Δεν έχουμε τέτοια. Τα γραφεία της ΕΠΣ ανοιχτά είναι, όποιος θέλει έρχεται, γνωρίζετε πολύ καλά. Έτσι, αλλά δεν έχουμε τέτοια.
Θέλω να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση, Βασίλη. Το οποίο βέβαια αυτό είναι ουσιαστικά θέμα της ΕΠΟ, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η θέση της ΕΠΟ σε αυτό. Για μένα έχει χαλάσει κατά πολύ το τεχνικό ποδόσφαιρο όλο αυτό το. Το αλυβρίζει με τις μεταγραφές. Το φύγε εσύ, έλα εσύ και όλου του αχθαρμά ο οποίο γίνεται τελευταία δύο χρόνια. Επειδή σα το έχω ξαναπεί και πέρυσι στην εκπομπή που είχα. Το έχω ξαναπεί, δεν θυμάμαι. Ναι, αλλά δεν πειράζει, σα το πω όμω και τώρα γιατί έχει έρθει ένα καινούριο χαρτί από την ΕΠΟ για να σα το πω. Τι λέει, ναι. Εμείς ήμασταν αντίθετοι σε αυτό που γίνεται με τις μεταγραφές. Και το είχαμε πει από την πρώτη χρονιά, γιατί οι ομάδες πραγματικά διαλύονται. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής κάνει το σχεδιασμό του μια ομάδα τον Αύγουστο, δεν παίζει δύο παιχνίδια, τον Οκτώβριο θέλει να φύγει. Πάει αλλού. Πάει αλλού. Και τώρα έχει έρθει ένα χαρτί από την ΕΠΟ και μας λέει να κάνουμε κάποιες προτάσεις όσον αφορά για την καλύτερη λειτουργία των ερασιτεχνών, όσον αφορά την κάθε ΕΠΣ. Η πρώτη πρόταση που θα κάνουμε είναι να καταργηθούν οι μεταγραφές. Έτσι, να επανέλθει το παλιό το σύστημα. Το καλύτερο θα έτσι. Αυτό πιστεύουμε εμείς. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί ένα παίκτη. Είναι μέχρι 31 Αυγούστου. Μέχρι 31 Αυγούστου. Τελείωσε. Από εκεί και πέρα πρέπει να αποφασίσει. Και ένα μήνα το Γενάρη. Ένα μήνα το Γενάρη. Δηλαδή, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος νομίζω ότι είναι χαμένοι μήνες. Ναι, χαμένοι μήνες. Και διαλύονται πραγματικά ομάδες. Έτσι. Και διαλύονται ομάδες. Ισχύει. Μπορεί να είναι ένα καλό μέτρο αφέμαξη τη ΕΠΟ, αλλά έχουν διαλυθεί τα αεροτεχνικά σωματεία που έχει χαθεί λίγο όλη η μαγεία τώρα. Τσακώνεται ένα ποδοσφαιριστή με τον προπονητή, τσακώνεται με τον πρόεδρο. Βρίσκει κατευθείαν τον ανθρώπο να φύγει. Του δίνεται δυνατότητα, μπορεί να μην θέλουν να το δώσουν το δελτίο οι ομάδες, πάμε σε άλλα τερτύπια. Δηλαδή, αυτό πρέπει να αποφευθεί. Εμείς η πρότασή μας αυτή θα είναι και είναι ξεκάθαρη. Ωραία. Έτσι. Αλλά τώρα χαίρομαι για τη θέση της ΕΠΣ γιατί μας βρίσκει σύμφωνο σε αυτό. Μα βρίσκει σύμφωνο τα αεραστεχνικά σωματεία, δεν είναι θέση της ΕΠΣ. Γιατί είναι και το οικονομικό το θέμα, αλλά κυρίως οργάνωση. Καθαρά, και καθαρά για τους παράγοντες. Και δεν έγινε. Εντάξει, τώρα η ΕΠΟ δεν ξέρω αν το βλέπει διαφορετικά, αλλά καθαρά για τους παράγοντες όμως που αυτοί ματώνουν, έτσι πρέπει να είναι. Η ΕΠΟ το βλέπει καλά, έτσι, μια χαρά με οικονομικά κριτήρια. Εντάξει, εμείς όμως δεν το βλέπουμε έτσι. Ωραία. Να σας πω ένα τελευταίο μόνο. Να έχουμε καλή επιτυχία στις μικτές που την Τετάρτη παίζουν στα Γρεβενά. Σωστό παιχνίδι. Προκριματικά για την ομάδα Πέδων, έτσι. Για την ομάδα Πέδων, έτσι. Πολύ καλή προσπάθεια και από τα παιδιά, από τον προπονητή, αλλά και από τον κύριο Δαβίδ με τον κύριο Γκόλια που είναι πάνω στις μικτές. Τον κύριο Δαβίδ δεν ξέρω πότε θα έρθει. Εύχομαι τα καλύτερα, είναι για δουλειά. Είναι για δουλειά. Εύχομαι τα καλύτερα, έτσι να κερδίσουμε για να πάμε και παρακάτω. Καλή επιτυχία στα παιδιά, πολύ και εγώ. Έτσι, να είστε καλά. Και θα τα λέμε και φυσικά έχουμε κύπελλον Τετάρτη, έτσι να μην ξεχνάμε. Με πολύ ενδιαφέρον και οι δύο ημιτελικοί. Λοιπόν, πάμε